Συγκλονισμό προκαλεί η τραγική ιστορία ενός 19μηνου μωρού που στα πρώτα βήματα της αθώας ζωής του βρέθηκε αντιμέτωπο με σκηνές βίας, παραμέλησης και την εγκληματική αμέλεια των αρχών. Το 19μηνων μωρό μεταφέρθηκε χθες με μόλοπες και εκδορές και σε κατάσταση υποσιτισμού στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εμείς βλέπαμε ότι το μωρό μεγαλώνει κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Παραδείγματος χάρη το άφηναν στο πεζοδρόμιο ξυπόλυτον με το μπάμπερ και έτρεξε 2-3 φορές μπροστά από αυτοκίνητο. Η κατάσταση του σπιτιού ήταν πολύ άσχημη μέσα στο σπίτι, δηλαδή δεν εκαθαρίζαν. Το μωρό βλέπουμε ότι υπήρχε αμέλεια όσον αφορά το μωρό. Η σημερινή ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ σημάδια στο σώμα του μωρού που οδηγούν σε ενδείξεις ότι κακοποιείται εδώ και καιρό. Η μάμα του παιδιού πολλές φορές την έχουμε δει μέσα στο δρόμο η ώρα 4, η ώρα 5 το πρωί να κρατά έναν παιδάκι να το μετακυρίζεται σαν κούκλα, αυτόν έβλεπαμε, γυμνό και να βρίζει την οικογένεια του άντρα της. Υπήρχε τόση βία η οποία δημιουργούσε πολύ ακατάλληλες συνθήκες για έναν παιδάκι. Ετεροχρονισμένα και έπειτα από αλλεπάλληλα περιστατικά βίας, η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη των γονιών του παιδιού και άρχισε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αύριο δε αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για κράτηση. Το κουβάρι της τραγικής υπόθεσης ξετυλίγουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που από τον περασμένο Φεβρουάριο προβαίνουν σε αλλεπάλληλες καταγγελίες στις αρχές χωρίς ανταπόκριση. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πολλές φορές τους έλεγα. Δεν μπορείτε, πρέπει να γίνει κάτι. Υπάρχει ένα παιδάκι, υπάρχει ένα βρέφος στη μέση. Μέχρι που έπαιρνα την απάντηση και εμάς εμπεμμένα τα σέρκα μας. Τώρα, δεν ξέρω πού βρίσκεται, πού έπρεπε να λούν από τα αυτό. Εγώ έτσι είχα τηλεφωνήσει πριν 6 μήνες στην βία στην οικογένεια. Και πριν ένα μήνα που είχα φωνές και τσακωμή μεταξύ του ζευγαριού είχαμε επικοινωνήσει και με το Hope of Children. Θύματα της βιαιότητας των γονιών του βρέφους έπεσαν αλλεπάλληλες φορές η πρόγιαγια και η γιαγιά του, η οποία από τον περασμένο Φεβρουάριο αιτήθηκε από το Γραφείο Ευημερίας στη φροντίδα του παιδιού, μη αντέχοντας άλλο να το βλέπει να υποφέρει. Λειτουργός του γραφείου, ωστόσο, φέρεται να της αρνήθηκε να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία, καθώς δήθεν δεν υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος της μητέρας. Η βία στην οικογένεια και το Hope of Children έχουν καταγραμμένα ότι έχουν ενημερώσει και το Γραφείο Ευημερίας και την αστυνομία. Τώρα, τι έγινε και δεν έφτασαν να προχωρήσουν να κάνουν την περισσότερη διερεύνηση, δεν γνωρίζω γιατί το άφησαν και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Βασανιστικά είναι τα ερωτήματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο ενέργησαν οι αρχές. Βασανιστικά όπως ήταν και τότε, τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν μια ανάλογη ιστορία αυτή του 15χρονου Στυλιανού είχε ένα ευνίδιο, τραγικό και ντροπιαστικό για όλους μας επίλογο. Βεβαίως και θα μείνουμε στο θέμα. Είναι